Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 984. Κυρίες, κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Αποπνικτική εκ νέου η ατμόσφαιρα στο Ηράκλειο σήμερα εξαιτίας της συγκέντρωσης σκόνη σε μεγάλη ποσότητα. Ελπίδα το προγνωστικά στοιχεία που δείχνουν σταδιακά την ατμόσφαιρα να καθαρίζει από αύριο Παρασκευή. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί στη Ρούσα Εκκλησία Σιτίας σε χορτολιβαδική έκταση. Στο σημείο βρίσκεται η ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Η αντιπυρική θωράκιση της Κρήτης την ίδια ώρα θα βρεθεί στο τραπέζι σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα. Παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Η εκδήλωση θα γίνει στις 5 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου, ενώ ήδη στην Κρήτη και στο Ηράκλειο βρίσκεται ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, ο κ. Ράπανος. Θα ακολουθήσει αύριο Παρασκευή νέα σύσκεψη της Δασικής Υπηρεσίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, στην οποία εκτός από τον κ. Τουρνά αναμένεται να παραβρεθεί και ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας Γιώργος Σαμυράς. Θέμα της εκδήλωσης είναι η αποτελεσματικότερη συνεργασία και ο συντονισμός εν ώψη της επερχόμενης αντιπυρικής περίοδου. Απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας προκαλεί αναταραχές στους Δήμους. Το τρίτο τμήμα του Συμβουλίου έκρινε συγκεκριμένα ως αντισυνταγματικές την μεταφορά αρμοδιοτήτων από τα Δημοτικά Συμβούλια στις Οικονομικές Επιτροπές και στις Επιτροπές Ποιότητας Ζωής και τη συγκρότηση των Δημοτικών Αυτών Επιτροπών με πλασματικές πλειοψηφίες 3/5 υπέρ των παρατάξεων των Δημάρχων μέσω των νόμων Θεοδωρικάκου. Την απόφαση ράπισμα του τρίτου τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας έφερε στο φως η εφημερίδα των συντακτών, αναφέροντας χαρακτηριστικά. Οι επίμαχες διατάξεις των νόμων παραβιάζουν τα δικαιώματα του εκλέγειν και του εκλέγεστε, καθώς και τις αρχές της ελεύθερης και ανώθευτης εκδήλωσης της λαϊκής θέλησης ως έκφρασης της αρχής της λαϊκής κυριαρχίας και της ισότητας των όρων του εκλογικού ανταγωνισμού, όπως έκρινε κατά πλειοψηφία το τρίτο τμήμα του Συμβουλίου Επικρατείας. Ο πρώην Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Θεοδωρικάκος, αναφέρει σε δήλωσή του, μεταξύ άλλων, με γνώμονα τη λογική και σεβόμενη τη λαϊκή βούληση και την ξεκάθαρη προεκλογική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας, μετά από διαβούλευση με την ΚΕΔΕ και αφού λάβαμε τη σύμφωνη γνώμη της νομικής υπηρεσίας της Βουλής, καταθέσαμε και ψηφίσαμε νόμο που έδινε τη δυνατότητα διοίκησης στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία είχε παραδοθεί στην πιο ιδεολειπτική εφαρμογή της απλής αναλογικής. Οι αποφάσεις της δικαιοσύνης είναι αποδεκτές από όλους, όμως η υπόθεση δεν έχει κριθεί οριστικά, γιατί η τελική κρίση ανήκει στην Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας. Στη Λότζη, οι επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης κάνουν λόγο, μιλώντας στην εφημερίδα Νέα Κρήτη, για ηθική δικαίωση του αυτονόητου, αφού, όπως υπογραμμίζουν, αυτό που έχει συμβεί με τις διατάξεις της κυβέρνησης και την βιάση της Δημοτικής Αρχής Ηρακλείου να τις υιοθετήσει έχει συντελέσει στη διαμόρφωση ενός γενικού κατάλυσης της δημοκρατίας και της βούλησης των Ηρακλειωτών. Εφόλης της ύλης, η αποκλειστική συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στην Κρήτη TV και στο Γιώργο Σαχίνη. Εμφανίστηκε σίγουρος πως σε περίπτωση που συνεχιστεί το κυβερνητικό πρόγραμμα ότι η χώρα θα οδηγηθεί σε κοινωνική έκρηξη, ενώ επανέλαβε το αίτημα των εκλογών ώστε να έρθει μια κυβέρνηση που θα πατάξει τον μηχανισμό της εσχροκέρδειας που επωφελούνται οι λίγοι. Σημείωσε πως δεν υπάρχει κατηγορία εργαζόμενων που να αισθάνεται ικανοποίηση από τις κυβερνητικές επιλογές, ενώ έκανε σαφές τη διαφορετική κοσμοθεωρία που διακρίνει το ΣΥΡΙΖΑ από την Νέα. Όπως είπε, ο ΣΥΡΙΖΑ επιστάει μια οικονομία με κοινωνικό πρόσημο, ενώ η Νέα Δημοκρατία μια αυτορυθμιζόμενη οικονομία στην αγορά. Τη συνέχιση των λιγνητικών μονάδων της ΔΕΗ έως το 2028, αυξάνοντας κατά 50% την εξόρυξη του λιγνίτη, προανήγγειλε από την Κοζάνη κατά την τελετή των εγγενείων του φωτοβολταϊκού πάρκου των ΕΛΠΕ ο Πρωθυπουργός. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση προσαρμόζει τον εθνικό σχεδιασμό ώστε η χώρα να αυξήσει την παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη και να μειώσει την εξάρτηση από το φυσικό αέριο. Ειδική συνεδρίαση σήμερα στη Βουλή και ομιλία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, παρόντων της Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελαροπούλου, του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και των περισσότερων πολιτικών αρχηγών, του πρεσβευτή της Γαλλίας λόγω της γαλλικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρεσβευτή της Ουκρανίας και του πρεσβευτή της Κυπριακής Δημοκρατίας,
ως πρίτανη του Διπλωματικού Σώματος. Εκτός Κοινοβουλίου του Κομμουνιστικού Κόμμα, όπως ενημέρωσε με επιστολή του τον πρόεδρο της Βουλής, η Ελληνική Λύση, κάνοντας λόγο για διάγγελμα Ζελένσκι, ενώ το ΜΕΡΑ25 εκπροσωπήθηκε συμβολικά βία εκπροσώπου του. Προσφωνώντας τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντίνος Στασούλας, είπε μεταξύ άλλων: «Η Ελλάδα στέκει τη τιμία στο πλευρό της Ουκρανίας ως την τελική νίκη. Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι σημείωσε ελευθερία ή θάνατος, έλεγαν οι δικοί σας επαναστάτες. Το ίδιο λέμε και εμείς σήμερα. Η Μαριούπολη και η Οδυσσός χρειάζονται άμεσα βοήθεια». Την οξύτατη αντίδραση της Ρωσίας προκάλεσε η απόφαση των ελληνικών αρχών να απελάσουν 12 Ρώσους διπλωμάτες. Νέες σκληρές εικόνες και μαρτυρίες από την Μπούκα σοκάρουν την κοινή γνώμη. Ο πρόεδρος Πούτιν τοποθετείται για πρώτη φορά λέγοντας ότι πρόκειται για μια ομή προβοκάτσια. Τη διερεύνηση εγκλημάτων πολέμου στη Μαριούπολη φαίνεται ότι θα ζητήσει η Ελλάδα από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ. Στο Κίεβο θα βρεθεί αύριο η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, όπου θα συναντηθεί με τον Ουκρανό Πρόεδρο. Μήνυμα προς την Τουρκία, που στα εδάφη της δεν θα πρέπει να μετατραπούν σε χώρο συγκέντρωσης του μαύρου χρήματος των Ρώσων ολιγαρχών, έστειλε από την πλευρά της η Υφυπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Συμβούλιο της Ευρώπης καταγγέλει τη γενικευμένη επαναπρόθεση προσφύγων στα ευρωπαϊκά σύνορα και καλεί τα κράτη-μέλη του να βάλουν τέλος σε αυτό που περιγράφει ως παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε έκθεση που δημοσιεύθηκε την 5η-7 Απριλίου. Αυξήθηκε ο αριθμός των προσφύγων, ετούντων άσυλο και μεταναστών που επιστρέφουν στα χερσαία και θαλασσία σύνορα της Ευρώπης, σύμφωνα με αυτή την έκθεση. Κροατία, Ιταλία, Αυστρία, Ουγγαρία, Πολωνία, Λιθουανία, Λετωνία, Ελλάδα, Κύπρος, Τουρκία, Βουλγαρία, Γαλλία και η Ισπανία επικρίνονται έντονα για την επιστροφή στις γειτονικές χώρες μεταναστών που προσπαθούν να εισέλθουν στο έδαφος τους. Ανοιχτή από σήμερα η πλατφόρμα για τους πολίτες ηλικίες άνω των 80 χρόνων για την τέταρτη αναμνηστική δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού. Η εξέλιξη αυτή αφορά σε 400.000 πολίτες, ενώ την επόμενη εβδομάδα πρόσβαση σε ραντεβού θα έχουν οι πολίτες ηλικίας 70 έως 79 χρόνων και στη συνέχεια όλοι όσοι είναι ηλικίας 60 έως 69 χρόνων. 1.102 οι νέες επιμολύνσεις κορονοϊού χθες στην Κρήτη, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου 579, Λασιθίου 128, Ερεθύμνου 96, Χανίων 299, 183 σήμερα οι ασθενείς στα νοσοκομεία της Κρήτης, 156 σε κλινικές COVID και 27 σε μονάδες εντατικής θεραπείας, εκ των οποίων 15 διασωληνωμένοι. 2 οι θάνατοι στο νοσοκομείο Χανίων αφορούν σε ηλικιωμένους 94 και 99 ετών. Με απόλυτη πλειοψηφία εγκρίθηκε η μείωση των δημοτικών τελών από το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου. Η λειτουργία των ΤΟΕΒ, το υψηλό κόστος στην ενέργεια, η έλλειψη σε εξειδικευμένο προσωπικό, αντικείμενο σύσκεψη στην περιφέρεια υπό τους Νίκο Συριγωνάκη και Παύλο Μπαριτάκη. Όπως έγινε γνωστό, η Περιφέρεια Κρήτης ολοκληρώνει τη δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων, ένα περιφερειακή ενότητα, με πρωταρχικό σκοπό την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των ΤΟΕΒ μέσω του ενεργειακού συμψηφισμού. Συνελήφθη Έλληνα στο Δήμο Χερσονήσου για καλλιέργεια δενδρελίων, κάναβης και κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Μέσα σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους βρέθηκαν 9 δενδρελία κάναβης, εξοπλισμός που χρησιμοποιούνταν για την καλλιέργειά τους και 1.250 ευρώ. Επιπλέον κατασχέθηκαν 123 γραμμάρια κάναβης και η ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας. Συνελήφθη αλλοδαπός στο Δήμο Φεστού για παραβάσεις της νομοθεσίας περί τελωνιακού κώδικα, κατασχέθηκαν σχεδόν 7 κιλά καπνού. Αλλοδαπός φέρεται να βρίσκεται πίσω από 4 υποθέσεις κλοπών σε σπίτια στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου το διάστημα 18-9 έως 22-10 2021 σύμφωνα με την αστυνομία. Φέρεται να φέρει σε χρήματα, ηλεκτρικές συσκευές και κοσμήματα, η συνολική αξία των οποίων ξεπερνά τις 9.000 ευρώ σύμφωνα με τους παθόντες.
σοβαρά τραυματισμένο και με τη συνοδεία δύο γιατρών μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων ένα αγόρι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το παιδί τραυματίστηκε στο κεφάλι και στο θώρακα σε πίστα μοτοκρός για παιδιά που βρισκόταν μαζί με τον πατέρα του. Άρνησή του τηλεφωνικού απορρίτου της Ρούλας Πισπυρίγκου ζητήθηκε από την τακτική ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη. Στον ανακριτή εμφανίστηκε σήμερα ο πρώην σύζυγός της. Σοκαρισμένος δήλωσε χθες ο ίδιος, εξερχόμενος από την Ευελπίδου, αφού δήλωσε παράσταση πολιτικής αγωγής, ενώ τόνισε πως τα στοιχεία σε βάρος της πρώην σύζυγού του είναι αδιάσυστα. Με στόχο τη στήριξη παιδιών και οικογενειών που ζουν σε κατάσταση φτώχεια, το Χαμόγελο του Παιδιού πραγματοποιεί νέα πανελλαδική εκστρατεία, συγκέντρωση τροφίμων και ειδών πρώτη ανάγκη για τα παιδιά και τι οικογένειέ του που χρήζουν βοήθεια. Χάρη στην υποστήριξη όλων, το 2021 τα κέντρα στήριξη παιδιού και οικογένεια πανελλαδικά ενίσχυσαν 16.878 παιδιά με τι οικογένειέ του, τα 333 παιδιά που μεγαλώνουν στα σπίτια του, 89 ενήλικα πια και 50 παιδιά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Ημερήσια Φροντίδα που λειτουργεί στο Χαμόγελο του Παιδιού. Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για την επιχορήγηση επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία και μεγάλες φυσικές καταστροφές. Με τη δράση αυτή αποδίδεται μία επιστρεπτή επιχορήγηση στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και στο Αρκαλοχώρι, Δήμος Αμινώα Παιδιάδος. Η επιχορήγηση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και θα εκταμιεύεται εντός 15 ημερών από την έγκριση της σχετικής αίτησης χρηματοδότησης. Η γιορτή της κριτικής διατροφής 2022 επανέρχεται μετά από 2 χρόνια πανδημίας. Επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης φέτος κατά μία μονάδα σε σύγκριση με την προπολέμου εκτίμησή της, ώστε να διαμορφωθεί στο 3,8% του ΑΕΠ, προβλέπει το βασικό σενάριο της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ο διοικητής της δήλωσε, ενώ στο δυσμενές η επίπτωση ανεβαίνει στις 2 μονάδες και ο ρυθμός ανάπτυξης προσγειώνεται στο 2,8%. Για τον πληθωρισμό η Κεντρική Τράπεζα τον βλέπει πλέον στο 5,1% κατά μέσο όρο στο έτος, σε σύγκριση με το 4,1% προπολέμου, αλλά στο δυσμενές σενάριο αυτό ανεβαίνει στο 7,1%. Η κυβέρνηση εγκλωβίζει 95.000 συνταξιούχους σε φόρους και πρόστιμα που έπρεπε να διαγραφούν, καταγγέλουν 51 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μετά και τις αναφορές του ενίου δικτύου συνταξιούχων επικαλούμενο αποφάσεις του ΣΤΕ. Οι βουλευτές ζητούν από τον Υπουργό Οικονομικών να δώσει πολιτική λύση στο θέμα, χωρίς οι συνταξιούχοι να εμπλακούν εκ νέου σε δικαστικές διαδικασίες. Υποχρεωτική δήλωση αποθεμάτων, λένε οι φοροτεχνικοί, καθώς η μη συμμόρφωση για τους επιχειρηματίες επιφέρει πρόστιμα. Υποχρεωτική για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, εισαγωγή, εμπορία, χονδρική και λιανική πώληση, μεσητεία διακίνηση, διανομή και αποθήκευση λιπασμάτων, ζωοτροφών, αλεύρων, καλαμποκιού, ηλιέλαιο, η απογραφή των αποθεμάτων τους, όπως είπε συγκεκριμένα ο πρόεδρος των φοροτεχνικών στον 984, ο Δημήτρης Χριστοφοράκης. Μη συμμόρφωση, όπως σημειώνει, επιφέρει πρόστιμα που ξεκινούν από τα 1.000 και φτάνουν μέχρι τα 500.000 ευρώ. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι η λήξη της ημερομηνίας σήμερα για αλλαγές στο Ε9 αφορά αποκλειστικά στον ΕΜΦΙΑ, καθώς οι διορθώσεις στο σύνολό τους χωρίς επιβαρύνσεις έχουν διορία μέχρι τις 29 Ιουλίου 2022. Αναφορικά τώρα με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, για άλλη μια φορά, μας καλεί να είμαστε υπομονετικοί, αφού η πλατφόρμα του τάξης ανοιχτή μπορεί να είναι, όχι όμως και ενημερωμένη για τα οικονομικά δεδομένα του καθενός από εμάς, κυρίως από φορείς και ταμεία. Η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν συμφώνησαν χθες τη διεξαγωγή ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων για να αποκλιμακωθεί η διένεξη ανάμεσά τους για το θύλακα του Ναγκόρνο Καραμπάχ, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του Αρμένιου Πρωθυπουργού Νικόλ Πασινιάν μετά από συνομιλίες που είχε με τον Αζέρο Πρόεδρο Ιλάμ Αλιεφ στις Βρυξέλλες. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει απόψε στις 10 τη Μαρσέιγ εκτός έδρας στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα προημιτελικά του Europa Conference League. Σκηνές χάους καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας στη Μασσαλία, καθώς χούλιγκαν της Μαρσέιγ εξαπάλυσαν επίθεση σε οπαδούς του ΠΑΟΚ. Η ισπανική επιδρομή ήταν τα χθεσινά παιχνίδια για τα προημιτελικά του Champions League, καθώς Real Madrid και Villarreal πήραν τη νίκη κόντρα σε Chelsea και Bayern Μονάχου αντίστοιχα.
9.84. Ο καιρός. Νεφελούδης καιρός και νουτιάς και σήμερα στην Κρήτη έως τους 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 9.84. Στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη και Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι.